Τι ωραίοι που ήσασταν. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, Μέρη. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο σας. Ωχ, προβληματισμένη. Τη βλέπω την Έλενα πολύ. Και σκυθροπή και στεναχωρημένη. Όχι, χαίρομαι για αυτό που είδα. Για το επόμενο. Τι τραγουδάρα, καταρχάς. Τι τραγουδάρα, μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και σε εσάς, παιδιά. Ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Πολύ διαφορετική, εντελώς εκ διαμέτρου αντίθετη, θα έλεγα. Η Μέρη ήταν η αφέντρα της σκηνής. Εγώ τα κανονίζω τα θέματά μου κτλ. Ο Νίκος ήταν πολύ ειδική περίπτωση, ένα πράγμα σαν τον Bob Dylan. Θα σας πω το τραγουδάκι μου τώρα, θα με ακούσετε. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τι από πού με παίρνει η κάμερα, τι αυτό. Αν σας αρέσω ή δεν σας αρέσω, εγώ θα σας πω το τραγουδάκι μου, το οποίο είναι φανταστικό όμως και θέλω να προσέξετε πολύ, αλλά είναι. Και θα σας πω το τραγουδάκι μου, μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Δηλαδή, έχει δίκιο, πραγματικά. Και ήσουν ναι. Τόσο σωστός και τόσο καλός και τόσο προσιλωμένος με μια σχεδόν ιερότητα σε αυτό το που έκανες, παιδί μου. Πραγματικά σ' άρεσε αυτό που έκανες εκείνη τη στιγμή και το έκανες με την καρδιά σου και με την ψυχή σου. Και το έκανες σωστά. Και το μόνο που σε διέφερε ήταν το αποτέλεσμα αυτό να βγει ωραίο. Και οι άλλοι από εκεί δίπλα έδινε τώρα έτσι πόνο, ας πούμε. Ότι εδώ είναι δικά μου τα θέματα, ας πούμε. Εντάξει. Πολύ καλή και οι δύο, τελείως διαφορετικοί. Ο Θεός μαζί σου. Καταρχάς θέλω να πω ότι πήραν αυτό το τραγούδι και το αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ αγάπη. Συνεργαστήκαν και πάρα πολύ όμορφα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διαφορετική. Εντάξει, άντρας, γυναίκα. Απλά ο Νίκος έχει ένα αυτό ότι τραγουδάει και πολύ ψηλά, τραγουδάει και χαμηλά, τραγουδάει παντού. Έτσι νιώθω μαζί σου. Η Μέρη, από την άλλη, ξέρεις, είναι μια πολύ ωραία φωνή επίσης. Δηλαδή, και χαμηλές έχεις και ψηλές έχεις κι εσύ. Απλά, ίσως είναι και πιο σπάνια, ας πούμε, τον άντρα να τον ακούμε τόσο. Θα συνεχίσω με τη Μέρη. Κυρίες και κύριοι, νικήτρια της μονομαχίας, Μέρη Πρωτόπαπα. Πρώτα να έχω να σας φιλήσω, χάζει πάρα πολύ ματάκια μου, δηλαδή. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, ένα πολύ όμορφο ταξίδι, το οποίο θα μου μείνει σίγουρα και πολλά τα περισσότερα όλα, πολλά θετικά. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξαναέρθεις και του χρόνου. Εγώ λέω να δώσουμε όλοι μαζί ένα δυνατό χειροκρότημα σε ένα από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές του Voice φέτος. Είναι ο Νίκος Κογιάννης. Μπράβο, Νίκο.